Γεια σου, αγάπη μου. Κουραστική μέρα σήμερα. Θα βάλω ένα μπουσκάκι. Θες, θα σου βάλω. Μπουσκάκι. Γιατί δεν το ήπιες στο γραφείο σου μαζί με τη γραμματέα σου? Τι αιωνία είναι αυτή. Τι σημαίνει, συμβαίνει κάτι? Αλήθεια τώρα. Έρχομαι στο γραφείο σου, σε βλέπω να κακαρίζεις σαν τον ηλίθιο μαζί της και με ρωτάς αν συμβαίνει κάτι. Α, μου δεν κατάλαβα ότι σε πειράξε τόσο. Γιατί, αγάπη μου, είσαι χαζός. Τι έπρεπε να κάνω για να το καταλάβεις, να σηκωθώ πάνω, να φωνάζω, να βρίζω? Μπράβο σας, πάντως. Μπράβο σας. Φαίνεται η χημεία. Περνάτε πολύ ωραία, δυο σας, μάλλον. Τι κάνεις τώρα, ζηλεύεις? Δεν τα έπρεπε. Έπρεπε μόνο να δεις τα μούτρα σου. Τα μούτρα σου. Πώς γέλαγες μαζί της όταν μπήκα μέσα σαν το μαλάκα, μαλάκα! Πρόσεχε τα λόγια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν λέγω να μου μιλάς έτσι. Αυτό σε πείραξε, ότι μιλάω έτσι. Έπρεπε να το σκεφτείς πριν αρχίσεις να χαχανίζεις μαζί της, κατάλαβες! Υποτίθεται, Κωνσταντίνε, είσαι το αφεντικό! Δεν έπρεπε να κρατάς μια απόσταση! Αυτή είναι η άποψή σου για τις συνεργασίες, ε! Γιατί δεν μας τα λέγες έτσι! Μια χαρά χαλαρίστον και με τα κορίτσια και με τον Άρη, σου ξαναλέω! Πρόσεχε πώς μου μιλάς! Δεν ανέχομαι και δεν θα ξανανεχτώ να μου μιλάς έτσι! Τι!